φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Ανάρφη, το νησί που σε εποχές σκοτεινές, σε μέρες μαύρες για τον τόπο και το λαό μας, φωτίστηκε από το μεγαλείο της θυσίας των συντρόφων μας. Αν σήμερα χρειάζονται μερικές ώρες στη θάλασσα για να βρεθεί κάποιος στην Ανάφη, τότε το ταξίδι αυτό διαρκούσε μερόνυχτα και οδηγούσε με τη βία τους συντρόφους μας στην απομόνωση από την κοινωνική και πολιτική ζωή. Το λιμάνι, τα μονοπάτια, οι ξερές πέτρες και τα απόκρημνα βράχια που σήμερα κάποιοι από μας αντικρίζουν για πρώτη φορά, μέσα είναι πολύ γνώριμα όμως, μέσα από τις διηγήσεις, από τους στίχους, από τα λόγια των συντρόφων μας που μαρτύρησαν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το αποτύπωμά τους παραμένει χρόνια και χρόνια ανεξίτηλο. Ακόμα αντιχούν τα λόγια του Δημήτρη Γλινού, τα κλάματα της μικρής Αγνής, της χώρης της Ηλέκτρας Αποστόλου. Μόλις λίγων ημερών έφτασε με την εξόριστη μητέρα της στην Ανάφη και μεγάλωσε μέσα στις αγκαλιές των εξορίστων. Οι εικόνες αποτυπώνονται στους στίχους του Γιάννη Ρίτσου, επιβεβαιώνοντας το μαρτύριο αλλά και την προοπτική της θυσίας όλων όσων μαρτύρησαν. Εχμάλωτη, δεμένη στις άγκερες, ένας κρίκος γύρω στο λαιμό του ορίζοντα και άλλες αλυσίδες εκεί στα πόδια των παιδιών και στα χέρια της αυγής που κρατούν μια μαργαρίτα. Για πολλές δεκαετίες οι εξορίες και οι φυλακές αποτέλεσαν τα βασικά όπλα της κυρίαρχης τάξης στην Ελλάδα. Με αυτά τα όπλα προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους αγώνες της εργατικής τάξης, της αγροτιάς που φούντωναν σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η μορφή της αστικής εξουσίας άλλαξε αρκετές φορές, είτε με βασιλιά είτε χωρίς, είτε με κοινοβουλευτική δημοκρατία είτε με δικτατορική κυβέρνηση, τόσο επί Βενιζέλου και Τσαλδάρη όσο και επί Μεταξά. Ο ταξικός χαρακτήρας της εξουσίας παρέμενε αναλύωτος. Ο αντικομουνισμός, το ταξικό μίσος ενάντια στο εργατικό κίνημα, υπήρξε η κοινή συνισταμένη όλων των αστικών κυβερνήσεων. Λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα τέλος που έγινε γρήγορα η αρχή ενός νέου, ακόμα πιο βάρβαρο ιμπεριαλιστικού πολέμου, και ενώ η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση φλόγιζε τις καρδιές των εργατών παντού στον κόσμο και στη χώρα μας, το αστικό κράτος επιστράτευσε τη βία, την καταστολή ενάντια σε όποιον διαμαρτύρονταν, σε όποιον ύψωνε το κεφάλι. Κομμουνιστές, εργάτες, στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος συλλαμβάνονταν και εκτοπίζονταν σε νησιά του Αιγαίου. Στα 1926 οι Επιτροπές Δημόσιας Ασφάλειας σε όλη τη χώρα διέταξαν την εκτόπιση κάθε υπόπτου που θεωρούνταν επικίνδυνος δια το κράτος και την κοινωνία. Αρκούσε η ύποπτη συμπεριφορά για να πάει ο ύποπτος στο δρόμο της εξορίας. Εκτός από την Ανάφη, πολλά ελληνικά νησιά μετατράπηκαν για μια περίπου 30 ετία σε τόπους απομόνωσης και μαρτυρίου για τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Ανάμεσα σε πολλά άλλα και γνωστά, όπως το κολαστήριο της Μακρονήσιου, είναι η Αμοργός, η Άνδρος, ο Αεστράτης, η Γάβδος, η Γιάρος, η Κέα, η Κίμολος, η Ιθάκη, η Μήλος, η Παξή, η Σαντορίνη, η Σέριφος, η Σίκινος, η Σκύρος, η Φολέγανδρος, τα Ψαρά. Η Ανάφη δέχτηκε τον πρώτο κομμουνιστή με την επικράτηση της δικτατορίας του Πάγκαλου το 1925. Από τότε το νησί δεν έμεινε δίχως κομμουνιστές.
Το 1929, με την ψήφιση του ιδιώνυμου από την βενιζελική κυβέρνηση, εκτοπίστηκαν στο νησί όλο και πιο πολλοί αγωνιστές. Το 1936 πια η μεταξική δικτατορία στέλνει καραβιές. Αργότερα, στις μαύρες μέρες του φασισμού, όταν οι Ιταλοί του Μουσολίνη εισέβαλαν στην Ελλάδα, οι 220 εξόριστοι της Ανάφης ακολούθησαν τη μοίρα όλων των εξόριστων και φυλακισμένων αγωνιστών εκείνης της περίοδου. Παραδόθηκαν έτοιμη λία προσφαγή στον κατακτητή. Ούτε η δικτατορία, ούτε ο βασιλιάς, ούτε κανείς άλλος πήρε την πολιτική απόφαση να απολύσει αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Με διαταγή των κατακτητών παραμένουν κρατούμενοι έτοιμοι να υποστούν νέες δοκιμασίες. Οι εξόριστοι στην Ανάφη βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, την έλλειψη νερού, φαγητού, την απομόνωση, την τρομοκρατία, για να τους αποσπάσουν δηλώσεις μετανοίας. Στάθηκαν ατρόμητοι μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, άφοβοι ενάντια στους κατακτητές, τους κάθε λογής συνεργάτες τους. Το 1943-44 οι αναφιώτες εξόριστοι μεταφέρθηκαν και σε άλλους τόπους εξορίας, σε νησιά αλλά και στο Χαϊδάρι. Από τους 200 εκτελεστέντες στην Πρωτομαγιά του 1944, οι 70 ήταν αναφιώτες εξόριστοι. Μαζί με τους συντρόφους μας από την Ακροναυπλία στήθηκαν στον τοίχο της Κεσαριανής, τίμησαν με τη ζωή και κυρίως το θάνατό τους τον όρκο τους στο κόμμα και το λαό μας. Το 1947 και μέχρι το 1949 στην Ανάφη φτάνουν παλιοί, γνώριμοι και νέοι εξόριστοι. Οι κομμουνιστές και οι φίλοι του ΚΚΕ, ο ανθός του ελληνικού λαού, αυτοί που δημιούργησαν το έπος της αιαμικής αντίστασης και απελευθέρωσαν την Ελλάδα από την τριπλή φασιστική κατοχή, διεκδίκησαν την πρόοδο και την ευημερία του λαού και ανταμείφθηκαν από το αστικό κράτος με την εξορία, τα βασανιστήρια. Το 1947 στην Ανάφη κρατούνταν 262 εξόριστοι, ανάμεσά τους 30 γυναίκες και 2 παιδιά. Το φως που αναφαίνεται και διατηρείται αναλύωτο μέχρι σήμερα είναι η Ανάφη του Γλινού, της Ηλέκτρας, του Νικολαίδη, του Σκοριδάκη, του Βασάλου, του Φιάντου, του Σβόλου, του Θέου, του Λάσκαρη, του Πορφυρογέννη, του Βέρβερη. Τους χαρακτήρισαν επικίνδυνους και είχαν δίκιο. Οι αντίπαλοι του λαού, οι αντίπαλοι όλων αυτών των αγωνιστών που μαρτύρησαν, είχαν επίγνωση του κινδύνου. Κινδύνευε η εξουσία τους, η δύναμη που κατήχαν με την αδικία και τη βία. Πάλεψαν με λύσα να τους αποδυναμώσουν, να τους αποπλήσουν, να τους εξοντώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ανάμεσά τους ο μεγάλος διανοητής, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Γλινός, οραματίστηκε την αληθινή λαϊκή παιδεία. Έκανε σκοπό της ζωής του τη διαφώτιση, τη μόρφωση των εργατών και του λαού. Αγωνίστηκε και συγκρούστηκε με τις αστικές κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου. Τον συνέλαβαν ως επικίνδυνο και τον έστειλαν εξόριστο μαζί με τον μεγάλο μας ποιητή Κώστα Βάρναλη στον Αϊστράτη. Μετά την κήρυξη της δικτατορίας Μεταξά τον έστειλαν στην Ανάφη. Η ζωή στην εξορία
κοντά στους εργάτες, στους αγρότες, στους νέους μαθητές του, ήταν για το δάσκαλο μεγάλο μάθημα. Ορίμασε και καταστάλαξε στη συνείδησή του η απόφαση μιας ολόκληρης ζωής. Εδώ στην Ανάφη εκμυστηρεύεται στη Φούλα Χατζηδάκη Πορφυρογέννη, καθώς περιδιάβαιναν στα σοκάκια της χώρας. Να θυμάσαι πως κάπως αργά έφτασα στον κομμουνισμό. Όμως θα μείνω τελευταίος και αν όλοι λακίσουν, εγώ θα μείνω ό,τι κι αν συμβεί, ό,τι κι αν μας κάνουν. Την απόφαση αυτή μοιράστηκαν χιλιάδες κομμουνιστές με κόστο θυσίας, χωρίς δισταγμό, χωρίς αναστολές. Ανάμεσά τους και η συντρόφισά μας, Ηλέκτρα Αποστόλου. Από τα 14 χρόνια της στη Βιοπάλη και τον αγώνα από τις γραμμές της Όκνε. Το 1936, 25 χρονών, συλλαμβάνεται στη Θεσσαλονίκη, φυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ, αφήνεται μετά και ξαναπιάνεται. Το 1939 μεταφέρεται ετοιμόγενη στο τμήμα μεταγωγών του Πειραιά. Εκεί θα φέρει στον κόσμο την κόρη της, την Αγνή. Λίγες μόνο μέρες αργότερα, στο λιμάνι της Ανάφης, οι σύντροφοι υποδέχονται την Ηλέκτρα με το μωρό στην αγκαλιά. Με το ένα χέρι θύλαζε το παιδί της και με το άλλο δούλευε στην ομάδα όπως όλοι. Ήταν ακούραστη στη μορφωτική δουλειά ως δασκάλα, αλλά και στις χειρονακτικές εργασίες, στη λάντζα, στα συνεργεία των γυναικών, στην περιποίηση των αρρώστων. Πάντα πρόθυμη γελαστή με τους συντρόφους της. Η βαθιά πίστη στην υπόθεση της εργατικής τάξης στο ΚΚΕ στάθηκε για την ίδια και τους συντρόφους της αστήρευτη πηγή δύναμης. Εδώ στην Ανάφη πήρε τη σκληρή απόφαση να χωρίσει από τον αγαπημένο της τον πατέρα του παιδιού της. Μια απόφαση που πρώτος βέβαια πήρε εκείνος όταν υπέγραψε, όταν τράβηξε το δρόμο που τον ξεμάκρυνε από την κοινή τους πορεία. Η Ηλέκτρα δεν λύγησε, δεν λιγοψύχησε όταν απέναντι στις κακουχίες της εξορίας, ούτε βέβαια αργότερα στις ανακρίσεις στα βασανιστήρια. Οι αρχές και οι αξίες της κομμουνιστικής ιδεολογίας καθόρισαν τη ζωή της, όρισαν το μαρτυρικό της θάνατο. Κάποια περίοδο, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξόριστοι έφτασαν τους 750 με 800 εδώ. Νίκιαζαν σπίτια από τους κατοίκους και ζούσαν ανάμεσά τους. Ανέπτυξαν σχέσεις συνεργασίας. Καλλιεργούσαν από κοινού τη γη, μοιράζονταν τα λιγοστά προϊόντα του νησιού. Οι εξόριστοι γιατροί εξέταζαν αρρώστους. Οι δάσκαλοι μάθαιναν στα παιδιά γράμματα. Με την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια, το ήθος τους, κέρδισαν την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση, ακόμα και το θαυμασμό των ντόπιων, οι οποίοι και αυτοί από τη μεριά τους το ανταπέδωσαν, τους στήριξαν, τους βοήθησαν, ώστε να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους στην εξορία. Οι εξόριστοι επισκέβασαν τα παλιά και ερυπωμένα σπίτια, τα διαμόρφωσαν σε θαλάμους και κατοικούσαν ομαδικά. Τα σπίτια αυτά, οι θάλαμοι, είχαν ο καθένας το δικό του όνομα. Ο θάλαμος Μάρξ, ο θάλαμος Λένιν, Στάλιν, Τέλμαν, Κλάρα Τσέτκιν, ο θάλαμος Λιγδόπουλος, Λασκαρίδης, Μαλτέζος, όπως συνηθιζόταν εκείνη την περίοδο σε εξορίες και φυλακές, δίνοντάς τους τα ονόματα κομμουνιστών ηρώων του διεθνούς και του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος. Ακόμα υπήρχαν θάλαμοι για το μαγειρίο, το ιατρείο, το οδοντιατρείο, το φαρμακείο. Με την καθοδήγηση των κομμουνιστών, οι εξόριστοι πήραν στα χέρια τους την προστασία της ζωής τους. Οργάνωσαν την κοινότητα με τους δικούς τους κανόνες. Δημιούργησαν την ομάδα συμβίωσης πολιτικών εξορίστων Ανάφης, με την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, τη συλλογική οργάνωση, τον καταμερισμό εργασίας, κατάφεραν να επιζήσουν, όχι όμως
χωρίς απώλειες και αποχωρισμούς. Οργάνωσαν αγώνες, πήραν πρωτοβουλίες συλλογικές, όπως είχαν μάθει σε όλη τη ζωή τους. Το 1935 οργάνωσαν απεργία πείνας, γιατί καθυστερούσαν να τους δώσουν το επίδομα και λιμοκτονούσαν. Το γεγονός πήρε μεγάλες διαστάσεις και τελικά ο αγώνας των εξορίστων ήταν νικηφόρος. Η περίοδος της μεγάλης πείνας 41-42 δοκίμασε τις φυσικές αντοχές των εξορίστων. Είναι γνωστό ότι η συγκρότηση της συλλογικής ζωής, η οργάνωση της μορφωτικής, της καλλιτεχνικής ενασχόλησης των εξορίστων, των πολιτικών κρατουμένων, αποτέλεσε έναν από τους άθλους του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ιστορία, τη μακρόχρονη ιστορία του. Με τον τρόπο αυτό, απέναντι στη συστηματοποιημένη προσπάθεια του αστικού κράτους για την ηθική εξόντωσή τους, ορθώνονταν ένας κόσμος δημιουργικότητας, ομορφιάς, που τόνωνε τη συνείδηση της ανθρωπιάς των εξορίστων, τη συνείδηση ότι υπάρχει ζωή και πως αξίζει για αυτή να παλέψουν και να την κάνουν ευτυχισμένη, δημιουργική, ανθρώπινη. Κάτω από το απέραντο γαλάζιο του ουρανού της Ανάφης, οι κομμουνιστές διατηρούσαν το χαμόγελό τους, όπως είχαν συνηθίσει να κάνουν σε όλες τις φυλακές και εξορίες. Όπως γράφει και ο Νίκος Τζαμαλούκας στο βιβλίο του «Ανάφη, ένας Γολγοθάς της Λευτεριάς», η μοναξιά, το επαόριστο αγνάντεμα της απέραντης θάλασσας, που έχει περικυκλωμένο το ξερόβραχο, δεν μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητα τα νέα ποιητικά ταλέντα, τους μουσικοσυνθέτες, και παραθέτει το τραγούδι της ομάδας που συνέθεσε και μελοποίησε ο Τσακίρης, Κουρέας, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Στην τιμημένη ομάδα μας, με μια στυπάει σφύρα και βγάζει ατσάλινα κορμιά αντιφασιστικά. Με όρκο και σφιχτή γροθιά, με πίστη στην αλήθεια, καρτερικά παλεύουμε για την ελευθεριά. Στην Ανάφη οργανώθηκαν μαθήματα γραφής και ανάγνωσης, αλλά και μαθήματα πολιτικής οικονομίας, μαρξιστικής φιλοσοφίας, μαθήματα σχετικά με συνδικαλιστικά ή αγροτικά ζητήματα, ενώ παράλληλα οργανώθηκε και η αυτομόρφωση. Η ομάδα κατάφερε να εκδώσει χειρόγραφες εφημερίδες παράνομα, όπως τον Αντιφασίστα, το Δελτίο, την Πολιτική Επιθεώρηση, την Εξόρμηση. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες τους, εύκολα μπορεί κανείς να νιώσει γιατί ο φυλακισμένος κομμουνιστής καταφέρνει να κρατά λεύτερη τη σκέψη του, τη βούλησή του από κάθε μορφή καταναγκασμό, από κάθε μορφή βίας. Υπήρχε η δίψα για ενημέρωση, για πληροφόρηση, από τα έξω προς τα μέσα και αντίστροφα. Κατάφεραν να σπάσουν την απομόνωση, να ανοίξουν δρόμους επικοινωνίας με τους συγγενείς, τις αντιστασιακές οργανώσεις στο εξωτερικό, στο εσωτερικό και να αναδείξουν τα προβλήματα και τη δράση τους. Τα νέα μεταφέρονταν με κάθε τρόπο και δημοσιεύονταν στο ριζοσπάστη, έφταναν σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το 1936 και από το 1944 έως το 1947, αλλά και στις παράνομες εκδόσεις του ριζοσπάστη, υπάρχουν αφιερώματα και ανταποκρίσεις από την Ανάφη. Έτσι, η απομόνωση στο νησί δεν κατάφερε να αποξενώσει τους αγωνιστές από τα μεγάλα γεγονότα
που συγκλώνησαν την Ελλάδα και τον κόσμο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εξόριστοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στο μέτωπο, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αγωνιούσαν για τον τιτάνιο αγώνα του κόκκινου στρατού και του σοβιετικού λαού ενάντια στο ναζισμό. Η οργάνωση της αντίστασης, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, φώτιζαν τη σκοτεινιά της απομόνωσης. Δεν το έβαζαν κάτω. Ανυπομονούσαν να βρεθούν κι αυτοί στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Γι' αυτό επιχειρούσαν αποδράσεις. Και όσοι κατάφερναν, εντάσσονταν ενεργά στον αγώνα για την απελευθέρωση. Από τις γραμμές του ΚΚΕ, της ΕΑΜικής αντίστασης, αργότερα του Δημοκρατικού Στρατού, συγκρούστηκαν με τους εκπροσώπους της αστικής τάξης, με τους καταστατικούς μηχανισμούς, με τους κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Έκαναν το καθήκον τους, τίμησαν τον όρκο τους, ως το τέλος στάθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σήμερα οι εξελίξεις σημαδεύονται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που συνεχίζεται εδώ και 4 μήνες στην Ουκρανία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Οι αιτίες του βρίσκονται στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, στην αναμέτρηση των αστικών τάξεων. Η καύσιμη ύλη που οδήγησε σε αυτό τον πόλεμο άρχισε να συσσωρεύεται μετά την αντεπανάσταση, την καπιταλιστική παλινόρθωση και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν όλα αυτά που με ηρωικές προσπάθειες είχε δημιουργήσει ο Σοβιετικός λαός έγιναν και πάλι εμπόρευμα, όταν τα εργοστάσια και η γη, όλα τα μέσα παραγωγής από κοινωνική ιδιοκτησία έγιναν και πάλι ατομική καπιταλιστική ιδιοκτησία, κατέληξαν στα χέρια δηλαδή εγχώριων και ξένων καπιταλιστών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε και η σύγκρουση στην Ουκρανία για την ενσωμάτωσή της σε διαφορετικά σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης, όπως και η ανάδειξη της αντιδραστικής κυβέρνησης με τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία αξιοποιήθηκαν ακόμα και φασιστικές δυνάμεις. Αντιδραστικές δυνάμεις που την προηγούμενη περίοδο αναδείχθηκαν, ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων και με την οικονομική στήριξη και πολιτική κάλυψη εκτός των Αμερικάνων και της Ρωσίας. Να γιατί είναι προσχηματικοί οι λόγοι περί αποναζιστικοποίησης που επικαλέστηκε η ηγεσία της Ρωσίας, χύνοντας ταυτόχρονα δηλητήριο για τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους. Όμως η πάλι ενάντια στο φασισμό δεν μπορεί να γίνει από εκείνους που κρύβουν πως ο φασισμός είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλισμού. Όπως προσχηματικοί είναι και οι λόγοι με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν τους εγκληματικούς τους σχεδιασμούς στην Ουκρανία, δήθεν για να διαφυλάξουν, όπως λένε, τον ελεύθερο κόσμο, τη δημοκρατία τους, την πάλι για τον, με τον αναθεωρητισμό και πάει λέγοντας. Πίσω από όλα αυτά κρύβουν τις πραγματικές επιδιώξεις τους, τα στρατηγικά τους σχέδια για την προώθηση των συμφερόντων τους στην Ευρασία πριν τη μεγάλη σύγκρουση με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Και στις δύο πλευρές υπερισχύουν οι σχεδιασμοί κατά των λαών της ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσής τους. Η ελληνική συμμετοχή και εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έχει απογειωθεί μετά και την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων από την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πολύ σοβαρή εξέλιξη, τη στιγμή μάλιστα που γίνονται πιο εμφανείς οι κίνδυνοι τέτοιων επιλογών, αφορά ακόμα και στην ίδια την άμυνα της χώρας. Ο αγώνας λοιπόν για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, συνολικά από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, αποκτά κρίσιμη σημασία και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί στοιχείο της εμπλοκής αυτής παραμένουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φτάνει να δει κανείς πως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις εμφανίζονται ως δήθεν εγγυητές της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, στην πραγματικότητα παίζουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, κάνοντας ουσιαστικά πλάτες στις προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία φτάνει να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών εδώ στο Αιγαίο. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι ο ρόλος του σημεοφόρου στα σχέδια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, όπως και προηγούμενα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτός αφορά την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, είτε τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και το Ιράν, είτε προς άλλα μέτωπα, φέρνει μεγάλους κινδύνους και κοστίζει τελικά πάρα πολύ ακριβά για τον ελληνικό λαό. Όλες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως οι αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας, δύο νατοϊκών κρατών δηλαδή, εντείνουν τον ανταγωνισμό τους με μεγάλους κινδύνους για τους δύο λαούς. Σε αυτές τις συνθήκες, το ΚΚΕ και το ΚΚ Τουρκίας έχουμε τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Έχουμε εναντιωθεί σε κάθε προσπάθεια αλλαγής συνόρων και των συνθήκων που τα έχουν καθορίσει. Παλεύουμε και προτάσουμε τη φιλία των λαών. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βαθύνουν, να πληθύνουν οι σχέσεις ανάμεσα στους κομμουνιστές, στα κινήματα της Ελλάδας και της Τουρκίας, στους αγωνιζόμενους λαούς μας, για να αποκτήσουν αυτές οι σχέσεις ένα θετικό αποτύπωμα και στις σχέσεις συνολικά των λαών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ανάδειξη του υπεριαλιστικού χαρακτήρα της σύγκρουσης και από τις δύο πλευρές είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον προσανατολισμό της πάλης των λαών και αποτελεί ένα από τα επίμαχα ζητήματα της συζήτησης, της διαπάλης, ακόμα και μέσα στις γραμμές του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι τα κομμουνιστικά κόμματα δοκιμάζονται στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου, ασκούνται πιέσεις και απαιτούνται γερές, θεωρητικές, πολιτικές βάσεις για την αυτοτελή δράση των κομμουνιστικών κομμάτων, των κινημάτων, για να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις αστικές τάξεις και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες τους. Σε αυτές τις συνθήκες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η θέση ότι δεν τασόμαστε με το μέρος κανενός στρατοπέδου καπιταλιστών στον πόλεμο. Ότι συγκρουόμαστε με τις αστικές τάξεις. Ότι είμαστε με την πάλη των λαών μας, με κατεύθυνση τόσο την απεμπλοκή των χωρών από τον πόλεμο, αλλά και για την ενίσχυση της πάλης στην κατεύθυνση της εξάλειψης των αιτιών του πολέμου για την ανατροπή του συστήματος του καπιταλισμού που τον γεννά. Αυτή είναι και η σωστή πλευρά της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ στην ιστορική διαδρομή του διαμόρφωσε ανθρώπους με υψηλά ιδανικά,
πιστούς επαναστάτες, άξιους αγωνιστές. Οι αναφιώτες εξόριστοι ακολούθησαν το δρόμο του αγώνα, της αυτοθυσίας, που φτάσαν εδώ, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εξορίας τους. Ο δρόμος αυτός πέρασε από τις γειτονιές της Ελλάδας, από τα εργοστάσια, τα γιαπιά, τα χωράφια, τις φυλακές, τις εξορίες, τα βουνά και τα ξερονίσια. Τα βήματά τους ήταν σταθερά, χάραξαν βαθιά και διαπέρασαν κάθε γωνιά της χώρας. Στο βηματισμό τους συνεχίζουμε. Στα μονοπάτια που χάραξαν περπατάμε και συναντιόμαστε σήμερα εδώ στην ανάφη των ηρώων της τάξης μας. Η επαναστατική θεωρία, οι επεξεργασμένες θέσεις του ΚΚΕ αποκτούν υλική δύναμη στους καθημερινούς αγώνες της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ανοίγουν το δρόμο για τον κόσμο που οραματίστηκαν οι σύντροφοί μας, για τον κόσμο που προσδοκούν οι σημερινές γενιές κομμουνιστών. Ένα κόσμο ελεύθερο από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ένα κόσμο απαλλαγμένο από οικονομικές κρίσεις, από φτώχεια, από πολέμους, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Θα πει κάποιος πως σήμερα ο διεθνής σχετισμός δύναμης είναι αρνητικός. Πώς να τολμήσει, πώς να βρει τη δύναμη ένας λαός να σηκώσει κεφάλι και να γράψει ξανά τέτοιες ηρωικές σελίδες σαν αυτές που έγραψαν οι αλίγιστοι της ανάφης. Ιδιαίτερα σήμερα που όλα τα σκιάζει η φοβέρα του υπεριαλιστικού πολέμου. Αλλά αλήθεια, ας σκεφτούμε όλοι και όλες μαζί, πότε τα πράγματα ήταν ευνοϊκά για το λαό? Ποτέ, όπως ποτέ και δεν είναι στατικά. Ο ίδιος ο πόλεμος, η οικονομική κρίση, η ενεργειακή φτώχεια και εξάρτηση, η επισιτιστική κρίση που έρχεται, είναι μεγάλα γεγονότα που μέσα τους φέρνουν το σπέρμα των ανακατατάξεων, των αλλαγών στο συσχετισμό δύναμης. Κάθε μεγάλη κρίση και καταστροφή αποκαλύπτει πιο ομά, πιο καθαρά τα μεγάλα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό που σήμερα φαίνεται κυρίαρχο, αύριο μπορεί να αλλάξει ραγδαία, όπως και άλλαξε πολλές φορές στην ιστορία. Σκεφτείτε, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προέκυψε η Οκτωβριανή Επανάσταση και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η άνοδος των απελευθερωτικών κινημάτων με μπροστάριδες τους κομμουνιστές που σε ορισμένες χώρες οδήγησε στην κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Και στη χώρα μας η ιστορία διδάσκει πως οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, έχουν αποδείξει πως μπορούν να μεγαλουργήσουν ακριβώς σε κάτι τέτοιες δύσκολες, κρίσιμες στιγμές που όλα έμοιαζαν χαμένα, που οι δυνάμεις ήταν ελάχιστες. Μέσα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, ο λαός μας οργάνωσε την πάλη του ενάντια στην κατοχή μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, γράφοντας χρυσές σελίδες ηρωισμού, δόξας, αναδεικνύοντας το μέγεθος της εργατικής λαϊκής δύναμης. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε και το άλλο κρίσιμο συμπέρασμα, ότι ο αγώνας αυτός δεν ολοκληρώθηκε, δεν έφτασε στο τέλος του, δεν συνοδεύτηκε από τον αγώνα για την ουσιαστική διέξοδο από τον υπεριαλιστικό πόλεμο προς όφελος της εργατικής τάξης και του λαού, παρά το μεγάλο ηρωικό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η ιστορική πείρα λοιπόν διδάσκει ότι είναι αναγκαίο να προετοιμαζόμαστε καθημερινά για περιόδους που θα οριμάζει αυτό που αποτυπώνεται και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ζήτημα είναι πολιτικό, απαιτεί στροφή στις συνειδήσεις των εργατικών λαϊκών δυνάμεων
για να δυναμώσει πάλι για αποδέσμευση από τις διάφορες ιμπεριαλιστικές ενώσεις, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό πραγματικά στο τιμόνι της εξουσίας. Η προετοιμασία αυτή σήμερα περνάει μέσα από την ολόπλευρη συμβολή μας στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης ενάντια στην εμπλοκή και στις επιπτώσεις από τον πόλεμο, για να σταθούν οι εργαζόμενοι στο δικό τους μετερίζει, να μην διαλέξουν την πλευρά της αστικής τάξης. Ταυτόχρονα όμως συμβάλλουμε ώστε και οι εργαζόμενοι, ο λαός, να προετοιμάζονται για έναν μεγαλύτερο δίκαιο αγώνα, για τη δικιά τους μάχη, για το δικό τους πόλεμο ενάντια στις αιτίες που γεννούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την εκμετάλλευση του καπιταλιστή, τη βαρβαρότητα για τους λαούς. Τον αγώνα για την ανατροπή δηλαδή αυτού του σάπιου συστήματος. Τον αγώνα που ανοίγει το δρόμο για να πάρουν οι εργαζόμενοι την εξουσία, να οικοδομήσουν το σύγχρονο, το νέο, το επίκαιρο, τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την περίοδο όλοι και όλες δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει ο αγώνας του λαού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας, για να δυναμώσει η απέτηση να μην βρεθεί κανένας στρατιώτης αξιωματικός εκτός συνόρων, για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις, οι αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις του θανάτου. Αυτός ο αγώνας συνδυάζεται με την πάλη για να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες, δηλαδή το χρέος του πολέμου και της λεγόμενης περίφημης πράσινης μετάβασης, ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, για την επιβίωση της λαϊκής οικογένειας, την κατάργηση της βαριάς φορολογίας, την ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος, για σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Είναι αγώνες που αναπόσπαστα συνδέονται με την πορεία της συγκρότησης μιας κοινωνικής συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα λαϊκά στρώματα των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, με την υπόθεση της εργατικής τάξης. Παίρνουμε δύναμη από τα ελπιδοφόρα μηνύματα που έρχονται από εργατικούς κλάδους, που μέσα από σημαντικούς σκληρούς αγώνες υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως οι εργάτες στο μονοπόλιο της Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά, ή η Ομοσπονδία Οικοδόμων και άλλοι. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα σε εργασιακούς χώρους, όπου οι εργαζόμενοι ανασυγκροτούν τα σωματεία τους, ενισχύουν τις ταξικές δυνάμεις με μπροστάριδες τους κομμουνιστές. Όπως φάνηκε παράδειγμα στους χώρους υγείας, που όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι εκεί έδωσαν μια ηρωική μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε απαράδεκτες συνθήκες εξαιτίας της πολιτικής της εμπορευματοποίησης, της συρρήκνωσης της δημόσιας υγείας που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Ελπιδοφόρο είναι το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, όπου για πρώτη φορά φέτος μετά το 1986 η πανσπουδαστική που στηρίζει η ΚΝΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Ελπιδοφόρες είναι και οι διαδικασίες προετοιμασίας για την πανελλαδική σύσκεψη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που ετοιμάζεται με τη συμμετοχή εκατοντάδων πρωτοβάθμιων σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών στις 18 και 19 Ιούνιου. Εκεί λοιπόν, μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες, μπορεί ο καθένας και η κάθε μια να δει ότι μια επιλογή έχει. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καμιά προσδοκία από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ. Εμπιστοσύνη μόνο στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα,
στη συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει η ελπίδα, η προοπτική για το λαό. Φίλες και φίλοι, πάνω σε αυτό το νησί του Αιγαίου τιμούμε τους εκατοντάδες πρωτοπόρους αγωνιστές του λαού, στην πλειοψηφία τους μέλη και στελέχη οπαδούς του ΚΚΕ. Στο βράχο της Ανάφης στάθηκαν βράχοι αντοχής αυτοθυσίας. Στο βράχο της Ανάφης στεκόμαστε με σεμνότητα και περηφάνεια μπροστά στο μνημείο με το οποίο η Κεντρική Επιτροπή τιμά τη μνήμη τους. Το αφαιρετικό ύφος του μνημείου, που σε λίγο θα εγγενιάσουμε, δένεται με τον πλούτο της ιστορίας που συμπυκνώνει. Το λευκό μάρμαρο και ο διαβρωμένος χάλιβας δένουν σε πλήρη αρμονία το κυκλαδικό τοπίο με τη βασική αντίθεση που σε αυτόν τον τόπο γιγαντώθηκε. Οι εξόριστοι και οι δεσμότες τους, η αυτοθυσία και η βαρβαρότητα παίρνουν σε αυτό το μνημείο μορφή που θα παραμείνει αναλύωτη στο χρόνο. Το γλυπτό είναι εν τέλει μια εικονοποιημένη αναφορά του συνθήματος «Πάμε τις αλυσίδες», εκφράζοντας την ευγένεια, τη δύναμη, την αλήγιστη στάση των εξορίστων, δίνοντας παράλληλα ένα επικό, διαχρονικά δυναμικό και ελπιδοφόρο μήνυμα, όπως αναφέρει ο σπουδαίος γλύπτης και δημιουργός του έργου Αντώνης Μυρωδιάς. Ευχαριστούμε θερμά τον Αντώνη Μυρωδιά για το έργο του, για το καθήκον που ανέλαβε και εκπλήρωσε με ευθύνη, σεβασμό και βέβαια επιτυχία. Ευχαριστούμε θερμά και όλους τους συντρόφους μας που συνέβαλαν στην περάτωση του μνημείου. Η συμβολή τους είναι πολύτιμη στην προσπάθεια του ΚΚΕ να καταγραφεί η ιστορική μνήμη, να αποδοθεί η τιμή που αξίζει στους συντρόφους μας, να παραμείνει ζωντανό το παράδειγμά τους. Ως πηγή έμπνευσης, οδηγός στους σύγχρονους αγώνες της εργατικής τάξης. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Ιάκωβο Ρούσο για την ολόκληρη βοήθειά του. Στο πρόσωπό του ευχαριστούμε και όλους τους κατοίκους του νησιού που αγκάλιασαν και στήριξαν και αυτοί με τη σειρά τους αυτή την προσπάθειά μας με το μνημείο αυτό να τιμήσουμε τους συντρόφους μας. Οι θυσίες και τα έργα των συντρόφων μας είναι η δική μας κληρονομιά, η διαθήκη τους προς όλους εμάς που ποτέ δεν ανοίχτηκε, γιατί αυτοί δεν πέθαναν ποτέ. Η Ανάφη του φωτός, της φωτιάς που καίει ακόμα. Δανείζουμε, τελειώνοντας, τους στίχους των υπεραστικών. Εμείς θα γίνουμε φωτιά μέσα στον πάγο. Εμείς θα σπάσουμε του ανήφορου τα δράχτη. Εμείς, κρατώντας πάλι κόκκινες σημαίες, εμείς, με ανάσα των νεκρών μας τους αγώνες, δόξα και τιμή στο ΚΚΕ, καλή δύναμη, αγωνιστική συνέχεια, υγεία για όλους και όλες. Γεια σας.